νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η νέα εξέλιξη. Να θυμίσουμε ότι από το πρωί έχει επικρατήσει ένταση όταν συνελήφθη μία ηλικιωμένη γυναίκα, συγγενής Γεωργιανού κρατούμενου με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Είχε αντιδράσει, αντέδρασαν αυτομάτως μία ομάδα κρατουμένων, προκάλεσε υλικές ζημιές στο ισόγειο του νοσοκομείου, τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά τους τρεις σοφρονιστικούς φύλακες οι οποίοι βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα μέσα στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Οι σοφρονιστικοί φύλακες μπήκαν σε ένα, θα λέγαμε, safe room, έναν χώρο όπου μπορούν να είναι με ασφάλεια, και εν συνεχεία οι κρατούμενοι προχώρησαν σε κατάληψη του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Η παρουσία και των αστυνομικών δυνάμεων Πόπη, των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, της δημιουργίας των ΜΑΤ, της ομάδας των ΕΚΑΜ μέσα στον χώρο του νοσοκομείου των φυλακών, θα λέγαμε ότι είναι και έτσι μια ψυχολογική πίεση προς τους κρατουμένους, έτσι ώστε να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο, να βγουν έξω από το νοσοκομείο στον προαύλιο χώρο και για να τους γίνει ο έλεγχος και εν συνεχεία να επιστρέψουν στον χώρο που κρατούνται. Πόπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί θα είμαστε.